Στο δεύτερο όροφο βρίσκεται η Πινακοθήκη, η παλαιότερη δημόσια συλλογή πινάκων ζωγραφικής. Συστάθηκε μεταξύ του 1748 και 1750 με την αγορά εκ μέρους του Πάπα Βενεδίκτου του 14ου. Ανεβαίνοντας στο δεύτερο όροφο, στο Παλάτι Κονσερβατόρι, είναι η πινακοθήκη, η σπουδαία πινακοθήκη του Καπιτολίου, καθώς βλέπουμε την πρώτη αίθουσα που είναι αφιερωμένη στους πρώτους αιώνες πριν την αναγέννηση 15ος αιώνας, και αμέσως βλέπουμε αυτή την μεγάλη σταύρωση. Νικολό Ντι Πιέτρο Τζερίνι έγινε 1368-1415. Αυτή είναι πίνακες από τη Σιένα με τον Άγιο Φραγκίσκο. Είναι πριν καταλάβει η αναγέννηση τους Ιταλούς ζωγράφους, μια ωραία θεοτόκος με τους Αγίους και με τους Αγγέλους, όπως φαίνεται, της Σιένας. Είναι 1400-1350, όλη η αίθουσα είναι σε αυτήν την εποχή, σε αυτόν τον αιώνα, τον 15ο, 14ο και 15ο αιώνα. Άλλες δύο εικόνες πάρα πολύ όμορφες, και αυτές είναι του 15ου αιώνα. Είναι η πρώτη αίθουσα της Πινακοθήκης και έχει αυτή τη ζωγραφική, η οποία ακολουθούσαν τότε οι ζωγράφοι της Ιταλίας, η οποία είναι μετά τον γοτθικό ρυθμό, μια ωραία μαντόνα, αυτή είναι λίγο νεότερη, με μια ωραιότατη κορνίζα, όπως την βλέπουμε στην αίθουσα την πρώτη. Και πάλι φαίνονται οι όμορφοι πίνακες της πρώτης ζωγραφικής, και αυτοί οι δύο μεγάλοι πίνακες, Μακρίνο Τάλμπα 1494-1508, και εδώ φαίνονται αυτοί οι γοτθικοί μικροί πίνακες 15ος αιώνας. Οπωσδήποτε όλα είναι θέματα θρησκευτικά, εκκλησιαστική, ζωγραφική. Είναι τα παλαιότερα έργα που έχει η Πινακοθήκη του Καπιτολίου. Κόλα ντε Αματρίτσε λέγεται ο ζωγράφος που έχει φτιάξει αυτή την υπέροχη κοίμηση τον 15ο αιώνα, πάρα πολύ ζωντανή, και φαίνεται η κοίμηση της Θεοτόκου, και αμέσως η Θεοτόκος, η οποία είναι εν δόξη στον ουρανό, στον πίνακα αυτόνανε της κοιμήσεως, Φρανσέσκο Φράνσια. Και εδώ πάλι άλλος ένας πίνακας με την Θεοτόκο και τους Αγίους, 1450-1517. Ζωγραφίστηκε ο πίνακας, ένας Άγιος, καρδινάλιος των πρώτων αιώνων, διότι έχει το μαρτύριο δίπλα, και αυτός ο πίνακας είναι της Κουόλα Φεραρίση, έτσι λέγεται, και πάλι βλέπουμε αυτόν τον όμορφο και ωραίο πίνακα στην πρώτη αίθουσα. Και αμέσως ακολουθεί η αίθουσα με τους Βενετούς ζωγράφους, την Βενετική ζωγραφική, και αμέσως είναι ο Τζιοβάνι Μπελίνι 1430-1516, και είναι προσωπογραφία κάποιου νέου του Τζιοβάνι Μπελίνι από τη Βενετία στην Πινακοθήκη. Και αμέσως του Ιγνάτιου Φεράση, μια όμορφη κοπέλα, ένας πίνακας του Μπενβενούτο Τίση 1560, και αυτός ο όμορφος πίνακας δεν είναι μεγάλος, αλλά έχει πολύ λεπτή εργασία, και είναι ο Χριστός το δεκαετής στον ναό, προέρχεται από την Φεράρα, από εκεί είναι οι περισσότεροι πίνακες στην αίθουσα αυτή, και καθώς τώρα αρχίζουν οι ζωγράφοι της Βενετίας, η Βενετική ζωγραφική, και αμέσως βλέπουμε τους τρεις μεγάλους πίνακες του Ιάκωβου του Τιντορέτο, Ντομένικος Τιντορέτο 1569-1635, οι τρεις μεγάλοι πίνακες όπως φαίνονται,
και ο πρώτος πίνακας του Ντομένικο Τιντορέτο είναι η βάπτιση του Χριστού, όπως φαίνεται. Ο δεύτερος πίνακας, μεγάλη πίνακη στο Τιντορέτο, είναι η φραγγέλωση πριν τη σταύρωση που υπέστη ο Χριστός στον πίνακα αυτόνανε. Και εδώ πάλι άλλη μία σύνθεση του Τιντορέτο, 1569-1635, και οι τρεις πίνακες, οι μεγάλοι πίνακες του Τιντορέτο, Βενετός ο Γράφος και ολόκληρη η αίθουσα με τους πίνακες του Τιντορέτο, και αμέσως μεγάλος πίνακας του Ιάκωβου Μπασάνος, όπως φαίνεται στην αίθουσα αυτή. Και εδώ έχουμε του Πάλμα του Βέκιου, 1480-1528, είναι η πόρνη η οποία λογοδοτεί στο Χριστό, και αμέσως ένα νεανικό έργο του μεγάλου ζωγράφου του Τιτσιάνου, είναι η βάπτιση, ζωγραφίστηκε το 1512, μεγάλος πίνακας στην αίθουσα των Βενετών ζωγράφων, πίνακας του Λορέντζο Λότο, 1480-1550, προσωπογραφία, και Τζιοβάνι Τζερόλαμο Σαβόλντο, προσωπογραφία γυναίκας, και μεγάλος πίνακας του Πάολο Καλιάρι Βερονέζε, 1528-1588, και είναι η αρπαγή της Ευρώπης, μυθολογικό θέμα από τον Δία, σε αυτόν τον ωραίο και μεγάλο πίνακα του Βερονέζε. Και πάλι εικόνα και πίνακας του Βερονέζε με εικόνα από το μαρτύριο του Χριστού, 1528-1588, και πάλι άλλος πίνακας του Πάολο Βερονέζε, όπως φαίνονται, ολόκληρη αίθουσα με τις Βενετούς ζωγράφους, Πάλμα Βέκιο ο πρώτος πίνακας, Τισιάνο ο μεσαίος και Λορέντζο Λότο ο τρίτος. Πάλμα Βέκιο, 1480-1528 ο πίνακας που βλέπουμε, του Τιτσιάνου η βάπτιση, και πάλι αυτός ο όμορφος πίνακας την ώρα που του Πάλμα Βέκιο που θα καταδικαστεί ο Χριστός, θα αθώσει την πόρνη. Μου άρεσαν αυτά τα τρία έργα και τα έβαλα πολλές φορές, καθώς και τη βάπτιση του Τιτσιάνου 1512, μεγάλο έργο, μεγάλος πίνακας στην Πινακοθήκη, και μέσα βλέπουμε αυτά τα μπαρόκ έξοχα, τις μπαρόκ έξοχες κονσόλες που έχει η αίθουσα, και αυτή είναι η κεντρική, και αμέσως είμαστε στη σάλα της Αγίας Πετρωνίας, επήρε το όνομα από τον πολύ μεγάλο πίνακα που υπάρχει στην σάλα αυτή, και υπάρχουν μεγάλα έργα μεγάλων Ιταλών ζωγράφων της Αναγέννησης, αυτός ωραίος και μεγάλος πίνακας, και δίπλα είναι ένας πίνακας του Φρανσέσκο Αλμπάνι, 16ος αιώνας, η Θεοτόκος με τους δύο αγγέλους στον πίνακα αυτό, μεγάλη πίνακες, πάρα πολύ παραστατική, σε έκσταση οι άγγελοι, στην ίδια η αίθουσα είναι πάρα πολύ μεγάλη, και άλλος πίνακας, καθώς φαίνεται ολόκληρη η αίθουσα και έχει μπαρόκ, αρκετές μπαρόκ κονσόλες, πάλι φαίνεται ο μεγάλος πίνακας που είναι της Αγίας Πετρωνίας, και το αγλάισμα και η ομορφιά της αίθουσας είναι οι δύο πίνακες που έχει του Καραβάτσιο, Μικελάντζελο Καραβάτσιο λέγεται, γεννήθηκε το 1571 και πέθανε το 1610, είχε πάρα πολύ πολυτάραχη ζωή ο ζωγράφος, καθώς βλέπουμε τον δεύτερο πίνακα του Καραβάτσιο που είναι ο Άγιος Ιωάννης, τον ζωγράφισε το 1601, και δίπλα υπάρχει πάλι ένας πίνακας του Γκουερσίνο 1600, και είναι ο Άγιος Μαρθαίος με τον Άγγελο. Αυτοί οι τρεις πίνακες είναι μαζί, δύο του Καραβάτσιο
και ένας του Γκουερτσίνο 1600. Βλέπουμε τους όμορφους πίνακες του Καραβάτσιου που είναι η ομορφιά της αίθουσας, καθαρή ζωγραφική, μεγάλοι πίνακες. Ο ένας είναι η Χειρομάντισσα, ζωγραφίστηκε το 1594. Μία χειρομάντισσα λέει το μέλλον αυτού του νέου. Και ο δεύτερος πίνακας είναι του Αγίου Ιωάννη, του Προδρόμου, ζωγραφίστηκε το 1601. Ο Καραβάτσιο είχε πολυτάρχη ζωή, δεν ζωγράφισε πάρα πολλούς πίνακες. Σχετικά επέθανε νέος, σχεδόν δολοφονήθηκε. Και πάλι βλέπουμε τον Άγιο Ιωάννη, τον Πρόδρομο, σε νεανική ηλικία, 1601, ωραιότατος πίνακας και το αγλάσμα, η ομορφιά της πινακοθήκης του Καπιτολίου. Ξανά πάλι δύο πίνακες, Καραβάτσιο είναι αυτός και τον δείχνω αρκετές φορές. 1571 ο Καραβάτσιο και πέθανε το 1610. Γεννήθηκε στο Μιλάνο και πέθανε στο Πόρτο Έρκολε 1610. Καθώς βλέπουμε την κυμαία, συνεχίζουμε τους πίνακες και βλέπουμε την κυμαία Σίβυλα, ο πίνακας αυτός, και είναι του Ντομένικο 1622. Η κυμαία Σίβυλα 1622, Ντομενικίνο ο ζωγράφος, οι έξοχες κονσόλες, άλλος πίνακας πάλι με τις Σίβυλες, όπως εικονίζονται στην μεγάλη αίθουσα της Αγίας Πετρονίου. Και αμέσως βλέπουμε την άλλη Σίβυλα η οποία υπάρχει στην αίθουσα, η Σίβυλα, μία πρωτομή. Η Σίβυλα είναι του Ντομένικο Ζαμπιέρι 1581-1641 και είναι η Σίβυλα. Και αμέσως βλέπουμε αυτά τα όμορφα, τις όμορφες μπαρόκ διακοσμήσεις που έχει η αίθουσα. Γκουερτσίνο ο ζωγράφος, ενταφιασμός και αποθέωση της Αγίας Πετρονίλας, ο μεγάλος πίνακας που είναι στην αίθουσα αυτή, 1621-1623, Γκουερτσίνο ο ζωγράφος, το ύψος είναι τεράστιος ο πίνακας, 7,20 επί 4,23 εκατοστά του μέτρου, ο τεράστιος πίνακας, και είναι ο ενταφιασμός και η αποθέωση της Αγίας Πετρονίλας, προοριζόταν για το Βατικανό και το 1730 αντικαταστάθηκε από ψηφιδωτό αντίγραφο και μεταφέρθηκε στο Κυρονάλιο και κατόπιν στο μουσείο που είναι το. Πάλι βλέπουμε ωραίους πίνακες, Πενβενούτο Τίση 1481-1559, είναι η Θεοτόκος, Φεράρα, άλλοι πίνακες, Γκαρόφαλο ο ζωγράφος 1488-1542, ο Χριστός διώχνει τους εμπόρους από τον ναό, δεν είναι μεγάλη πίνακες αυτή, Φεράρα, Φλωρεντία στην Ιταλία, κεντρική Ιταλία, συλλογή πινάκων 16ος αιώνας, και εδώ άλλοι πίνακες στην αίθουσα αυτή, και εδώ είναι ο Άγιος Σεβαστιανός. Αυτός ο πίνακας έχει σχέση με την Αποκάλυψη του Ιωάννου, και εδώ είναι ο Άγιος Σεβαστιανός, Γκαρόφαλο ζωγράφος, έτσι λέγεται, από την Φεράρα, 1478-1542. Και αμέσως βλέπουμε πίνακα με την Αγία Οικογένεια, Τζιοβάνι Λούτερη, Ντόσο Ντόση λέγεται ο πίνακας, είναι η Αγία Οικογένεια, 1489-1542, ολόκληρος ο πίνακας, μεγάλος πίνακας, Αγία Οικογένεια, Ντόσο Ντόση, έτσι γράφουν οι πινακίδες, Φεράρα, Φλωρεντία αυτή είναι, και αμέσως του Μπενβενούτο
πτήσει Γκαρόφαλο, έτσι αναγράφεται, και είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 1481-1559. Ωραίος πίνακας, μεγάλος πίνακας του Ευαγγελισμού, η κίνηση του Αγγέλου με τον Κρίνο, πάρα πολύ όμορφος και μεγάλος πίνακας του Γκαρόφαλο, Βενβενούτο Τίση, 1481-1559. Είναι από τα θησαυρίσματα τα οποία έχει η πινακοθήκη στο Καπιτόλιο της Ρώμης, και πάλι άλλοι πίνακες των ζωγράφων της Αναγέννησης από την κεντρική Ιταλία, και πάλι βλέπουμε άλλον πίνακα του Γκαρόφαλο 1481-1559, και πάλι ο Ευαγγελισμός, πάρα πολύ ωραίος πίνακας, και τον έχω βάλει αρκετή ώρα για να θαυμάσουμε το ωραιότατο αυτό και μεγάλο μεγαλούργημα των ζωγράφων της Αναγέννησης της Ιταλίας στην πινακοθήκη του Καπιτολίου στο δεύτερο όροφο, και αυτός ο μεγάλος και ωραίος πίνακας της Θεοτόκου είναι 18ος αιώνας, όπως φαίνεται, η Θεοτόκος με τον Χριστό, και αυτές οι όμορφες μπαρόκ κονσόλες που έχει σε πολλά δωμάτια και μου άρεσαν και τις πήρα, είναι 18ος αιώνας, και πάλι άλλοι ζωγράφοι που διακοσμούν το 18ο αιώνα, υπάρχουν οι πινακίδες επάνω, δεν τα ξέρω και όλα τα ονόματα, και είναι διάφορα στιγμιότυπα της Ρώμης, όπως φαίνονται. Όπως ήταν η Ρώμη το 1600 και 1700 την ζωγράφισαν, όπως κάνουν σημερινοί φωτογράφοι, και σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν πάρα πολλές πορσελάνες της Μέισον, και είναι δωρεά των παπών και των καρδιναλίων, τις οποίες δωρήσανε στο Καπιτόλιο, και από το 1700 λειτουργεί ως μουσείο. Πάρα πολλές προσελάνες της Μέισον, πολύ λεπτή δουλειά, 17ος και 18ος αιώνας, και αυτές είναι τα πεσερί από την Αμβέρσα, από τη Φλάνδρα, εκεί αυτά τα πρωτοφτιάξανε. Είναι γύρω στις 400 προσελάνες λεπτότατες που υπάρχουν στις αίθουσες της πινακοθήκης του Καπιτολίου, καθώς και η ταπιτσερή από τη Φλάνδρα 17ος αιώνας, είναι παλαιότερες η ταπιτσερή από τις πορσελάνες της Μέισον, αυτή η μεγάλη βιομηχανία, η γερμανική βιομηχανία που υπάρχει στην Ευρώπη. Μπαρόκ καναπέδες με ένα πολύ όμορφο κόκκινο χρώμα, όπως φαίνεται, και μια ωραία και μεγάλη ταπιτσερή της Φλάνδρας με διάφορα θέματα των βασιλιάδων της τότε Ευρώπης που διοικούσαν την Ευρώπη, προσελάνινη αγάλματα των παπών και των καρδιναλίων, και πάλι αυτή η όμορφη και μεγάλη ταπιτσερή στην έκθεση της πινακοθήκης του Καπιταλίου. Οι προσελάνες όλα είναι διακοσμημένα με όμορφες κολόνες, και αυτή είναι η αίθουσα των ομιλιών, καθώς λέγεται και η αίθουσα του Κορτώνα. Πάλι βλέπουμε αυτά τα όμορφα σκαλιστά τα οποία υπάρχουν στην αίθουσα, είναι διακοσμημένη με μπαρόκ διακοσμήσεις από κονσόλες, πίνακες ζωγραφικής σε όλες τις αίθουσες των μεγάλων Ιταλών ζωγράφων της Αναγέννησης, καθώς υπάρχει και η σάλα του Πιέτρο Κορτώνα. Εδώ είναι διάφοροι άλλοι πίνακες 17ος αιώνας, ένας ωραιότατος πίνακας με τον Ιησού Χριστό φραγγελωμένο, ο Άγιος Ιερώνυμος με το βιβλίο 17ος αιώνας, ο Χριστός πολύ εκφραστικός και όμορφος πίνακας και αυτός, και άλλοι πίνακες, είναι αρκετές οι αίθουσες, είναι πάνω από 10 αίθουσες, δεν είναι τεράστια τα έργα, είναι μικρά, παρά είναι σαν μινιατούρες ορισμένοι πίνακες. Από ό,τι φαίνεται ήταν σε σπίτια και όχι σε δημόσια κτίρια, και κατόπιν όταν έγινε η συλλογή
συγκεντρώθηκαν όλοι οι πίνακες εδώ στην έκθεση, διότι αν ήταν για δημόσιους χώρους θα ήταν πολύ πιο μεγάλοι πίνακες. Άλλος πίνακας με την Ιουδίθ και με τον Ολοφέρνη, που έκοψε την κεφαλή του όπως αναφέρεται στην Παλιά Διαθήκη, μεγάλος πίνακας και αυτός των ζωγράφων. Είναι πολλά τα ονόματα και πολλοί οι καλλιτέχνες που έχουν ζωγραφίσει. Και όλοι οι διάδρομοι είναι με πίνακες. Εδώ είναι πάλι η Θεοτόκος με τους Αγγέλους, 17ος αιώνας, μικροί πίνακες. Είναι όλα έργα ζωγραφικής, δεν είναι πεζεντενά, είναι όλα αναγεννήσεως της πάρα πολύ καλής τέχνης, όπως την ξέρουν και την φτιάχνουν οι Ιταλοί. Αυτοί οι δύο σπουδαίοι και μεγάλοι πίνακες, ο Άγιος Ιερώνυμος είναι σε αυτόν τον πίνακα, του Γκαρόφαλο είναι και αυτός ο πίνακας, 1500-1600, Γκαρόφαλο λέει, 1488, και πάλι εδώ είναι η Αγία, η Θεοτόκος που στέφει την Αγία Εκατερίνα, αυτών των ζωγράφων οπωσδήποτε που έχουν ζωγραφίσει. Και πάλι άλλος πίνακας, και εδώ πάλι βλέπουμε την Θεοτόκο στον πίνακα αυτό. Υπάρχουν από κάτω οι επιγραφές και οι πινακίδες, αλλά είναι πολλοί οι ζωγράφοι. Και εδώ πάλι αυτές οι προσελάνες, οι μινιατούρες, που είναι δωρεά. Και εδώ αυτό είναι από ένας ναπολιτάνικος πίνακας, 16ος αιώνας, και είναι η δόξα του παραδείσου όπως φαίνεται. Εδώ είναι άλλος πίνακας με την Ελισάβετ, και εδώ πάλι αυτές οι όμορφες κονσόλες, αυτές οι έξοχες κονσόλες όπως φαίνονται, οι ξυλόγλυπτες, και αυτή είναι η αίθουσα, η Σάλα Πιέτρο Κορτόνα. Έχει ζωγραφίσει πάρα πολλούς πίνακες στην αίθουσα αυτή και πήρε και το όνομά του. Ξαναβλέπουμε αυτές τις επίχρυσες ξυλόγλυπτες κονσόλες που διακοσμούν, και είναι διάφορα θαλάσσια τέρατα. Και υπάρχουν εδώ οι πίνακες της αρπαγής των Σαββίνων. Όταν έγινε μυθολογικό θέμα ρωμαϊκό, κάποιος πάπας εδώ, ο ζωγράφος είναι Πιέτρος Κορτώνας, 1629, 17ος αιώνας, και αυτές οι κονσόλες με διάφορα θαλάσσια θέματα που υπάρχουν στην αίθουσα, αποφυλτήσει διάφορα κυβότια, είναι η αρπαγή των Σαββίνων 1629. Αυτό το θέμα το ζωγράφισε και ο Νταβίδ, ο Γάλλος ο ζωγράφος, πολύ πετυχημένα. Και εδώ φαίνεται τη στιγμή που αρπάζουν τα κορίτσια πάνω από το λόφο του Καπιτολίου. Και εδώ φαίνεται ολόκληρη η αίθουσα, η οποία μάλλον έχει και καθίσματα, και γίνονται διάφορες ομιλίες μέσα στις αίθουσες της Πινακοθήκης του Καπιτολίου. Μου άρεσαν πολύ αυτές οι κονσόλες, είναι σαν γοργόνες, σαν θαλάσσια πλάσματα. Ανίμπαλε Καράντζη, μεγάλος ζωγράφος 16ος αιώνας, και έχει φτιάξει τον Άγιο Φρανκίσκο, ο Ανίμπαλε Καράντζη, πολύ μεγάλος ζωγράφος, και στη Ρώμη έχει έργα. Και αυτοί οι μεγάλοι πίνακες των ζωγράφων είναι διάφορες Αγίες. Ντόσι λέγονται οι ζωγράφοι. Ο λεγόμενος Γκαρόφαλο, 1481-1559, οι πίνακες. Και αυτός ο πίνακας ο μεγάλος είναι στην μεγάλη αίθουσα της Αγίας Πετρονίας, που είναι ο θρίαμβος και το μαρτύριό της. Ωραιότατος πίνακας και αυτός. Και αυτό είναι του Γκουίντο Ρένι, η Μακαρία Ψυχή, 1640-42, μεγάλος πίνακας του Γκουίντο Ρένι στον πίνακα, και πάλι η αίθουσα με τους ζωγράφους όπως φαίνονται. Στο δεύτερο όροφο βρίσκεται η Πινακοθήκη, η παλαιότερη δημόσια συλλογή πινάκων ζωγραφικής. Συστάθηκε μεταξύ του 1748 και 1750 με την αγορά εκ μέρους του Πάπα Βενεδίκτου του 18ου
Τετάρτου, έργων ζωγραφικής του 16ου και 17ου αιώνα, συμπεριλαμβανομένων αριστουργημάτων του Τιτσιάνου, Καραβάτσιο και Ρούμπενς. Η συλλογή αργότερα μεγάλωσε και αυξήθηκε ιδιαίτερα με τη δωρεά του Κόμι Τσίνι, ο οποίος το 1881 δόρισε στην Πινακοθήκη μία εκπληκτική συλλογή από πορσελάνες. Οι περίπου 240 πίνακες που αποτελούν τη συλλογή αναδιοργανώθηκαν πρόσφατα σε μία νέα εκθεσιακή διαδρομή που ταξινομεί τους πίνακες σε είδη, χρονολογική σειρά, σχολές και ζωγράφους. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη αίθουσα είναι αφιερωμένη στην ιταλική θρησκευτική ζωγραφική από τα τέλη του Μεσαίωνα έως την πρώιμη Αναγέννηση, μεταξύ του τέλους του 14ου αιώνα και στις αρχές του 16ου αιώνα. Η δεύτερη αίθουσα είναι αφιερωμένη στον 16ο αιώνα από την Φεράρα. Η Φεράρα, πρωτεύουσα ενός μικρού ανεξάρτητου δουκάτου, κυβερνούνταν από τις οικογένειες των Έστε, η οποία είχε δημιουργήσει μια εκλεπτισμένη αυλή όπου σύχναζαν καλλιτέχνες και συγγραφείς. Η κομψότητα είναι το κύριο στοιχείο της καλλιτεχνικής παραγωγής της Φεράρας, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της ιταλικής αναγέννησης. Σημαντικότερος εκπρόσωπος της αίθουσα είναι ο Μπενβενούτο Τσίλι ή Ιλ Γκαρόφαλο. Στην τρίτη αίθουσα έχουν συγκεντρωθεί πίνακες από την Βενετία, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της ιταλικής αναγέννησης. Εδώ θα δούμε τα έργα Ντομένικο Τιντορέτο, Τιτσιάνο, Τζιοβάνι Τζιρόλαμο Σαβάλντο. Στην τέταρτη αίθουσα υπάρχουν έργα ζωγραφικής από καλλιτέχνες διαφόρων προελεύσεων και σχολών που δραστηριοποιήθηκαν στη Ρώμη κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα, ενώ η πέμπτη αίθουσα είναι αφιερωμένη στους ζωγράφους από τη Ρώμη και την Πολώνια, τις ίδιες σημαντικότερες πόλεις του παπικού κράτους της εποχής. Η έκτη αίθουσα ασχολείται με τη σχολή της Μπολόνια. Μερικά από τα έργα είναι σημαντικά δείγματα θρησκευτικών εικόνων που σχετίζονταν με το νέο πνεύμα της αντιμεταρρύθμισης. Ξεχωρίζουν τα έργα του Γκουίντο Ρένι. Η έβδομη αίθουσα, η αίθουσα της Αγίας Πετρονίλας, η σημαντικότερη, είναι αφιερωμένη στην μεγάλη ζωγραφική που αναπτύχθηκε στη Ρώμη τον 17ο αιώνα, όταν η πόλη θα γίνει η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της ζωγραφικής, ο κυριότερος τόπος της καλλιτεχνικής έρευνας. Όλα τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής σταμάτησαν στη Ρώμη για να μάθουν και να δουλέψουν και να αναζητήσουν αγοραστές. Η μακρά παραμονή του Καραβάτζιο από τα μέσα της δεκαετίας του 16ου αιώνα μέχρι το 1606 σηματοδότησε μια βαθιά επανάσταση στην ιστορία της ζωγραφικής. Στην αίθουσα υπάρχουν πίνακες του Καραβάτζιο, Ρούμπενς, Γκουερτσίνο, Ντομενίκιο. Ξεχωρίζει για τις διαστάσεις του η ταφή της Αγίας Πετρονίλας του Γκουερτσίνο. Η τελευταία αίθουσα είναι αφιερωμένη στην ζωγραφική μπαρόκ και παίρνει το όνομά της από τον Πιέτρο Ντα Κορτόνα και από τα έργα που είναι εκεί αναρτημένα. Η πινακοθήκη τελειώνει με τη συλλογή Τσίνι, μια συλλογή με περισσότερες από 400 πορσελάνες τοποθετημένες σε ειδικές προθήκες. Βρίσκονται επίσης πίνακες με τοπία της Ρώμης του Γκάσμπαρ Φαν Βίτελ, φλαμανδικές ταπισερή κοσμούν του στίχους της αίθουσας, η οποία λίγο πριν το τέλος της εκθέτει μια ομάδα πορτρέτων συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των Βαντάικ, Βελάσκεθ και Πασερότη. Το Παλάτσο Dei Conservatori έχει ακόμα να επιδείξει άλλες αίθουσες με έργα από τον Μεσαίωνα, όπως το άγαλμα του Καρόλου του Ανθεναγού, έργο του 1277. Θεωρείται σημαντικότατο γιατί είναι το πρώτο μετακλασικό φιλοτεχνημένο άγαλμα στην Ευρώπη που απεικονίζει ρεαλιστικά μία προσωπικότητα εν ζωή. Στο δεύτερο όροφο βρίσκεται επίσης το Παλάτσο Κλεμεντίνο
καφαραίλη επέκταση του μουσείου με μια ιδιαίτερη συλλογή νομισμάτων και κοσμημάτων. Είναι απαραίτητο σε αυτό το σημείο μια στάση στον τρίτο όροφο για κάποιες στιγμές ξεκούρασης στην καφετέρια της οροφής, αλλά και να θαυμάσουμε την πανοραμική θέα στην πόλη της Ρώμης. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη αίθουσα είναι αφιερωμένη στην ιταλική θρησκευτική ζωγραφική από τα τέλη του Μεσαίωνα έως την πρώιμη Αναγέννηση, μεταξύ του τέλους του 14ου αιώνα και στις αρχές του 16ου αιώνα. Η δεύτερη αίθουσα είναι αφιερωμένη στον 16ο αιώνα από την Φεράρα. Η Φεράρα, πρωτεύουσα ενός μικρού ανεξάρτητου δουκάτου, κυβερνούνταν από τις οικογένειες των Έστε, η οποία είχε δημιουργήσει μια εκλεπτισμένη αυλή όπου σύχναζαν καλλιτέχνες και συγγραφείς. Η κομψότητα είναι το κύριο στοιχείο της καλλιτεχνικής παραγωγής της Φεράρας, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της Ιταλικής Αναγέννησης. Σημαντικότερος εκπρόσωπος της αίθουσα είναι ο Μπενβενούτο Τσίλι ή Ιλ Γκαρόφαλο. Στην τρίτη αίθουσα έχουν συγκεντρωθεί πίνακες από την Βενετία, ένα από τα σημαντικότερα.